Καυτό φθινόπωρο περιμένει τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, που βλέπει την δημοτικότητά του να καταραίει ταχύτερα από οποιονδήποτε προκάτοχό του στο πρώτο τρίμηνο διακυβέρνησης. Πριν ανοίξει η βαριά ατζέντα στο εσωτερικό, επιλέγει την εξωστρέφεια. Μετά την μίνι περιοδία στην Ανατολική Ευρώπη, ακολουθεί η επίσκεψη στην Αθήνα στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, όπου πρόκειται να παρουσιάσει το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Στο εσωτερικό, αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε στους Γάλλους είναι πως αν δεν θέλουμε να έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανέργους, πρέπει να πάμε μπροστά και να μεταρρυθμίσουμε ένα σημαντικό αριθμό δομών και θεσμών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα χρειαστεί να δώσει πολλές εξηγήσεις στους Γάλλους, για τους οποίους δήλωσε κατά την περιοδία του και κατά παράβαση της αρχής πως από το εξωτερικό δεν μιλάμε για το εσωτερικό, ότι συχαίνονται τις μεταρρυθμίσεις. Εργασιακό, φορολογική μεταρρύθμιση και προϋπολογισμός είναι τα αγκάθια για την γαλλική κυβέρνηση που δέχεται βέλη εξ αριστερών αλλά και εκ δεξιών. Από τις 12 Σεπτεμβρίου πάντως ανοίγει ο χορός των κινητοποιήσεων από συνδικάτα και αντιπολίτευση.